Μα θυμάμαι την παρουσία του κάθε φορά και με την ευγένειά του ανταποκρίνεται ο δημοσιογράφος Εφημερίδας των Συγκρατών, Συντακτών, ο κύριος Στάσος Παπάς. Και τον ευχαριστούμε προκαταβολικά που ανταποκρίθηκε και σήμερα στο κάλεσμά μας εδώ στον Prisma 91,6. Χρόνια πολλά, κύριε Παπά. Ελπίζω να είστε καλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ και που στηρίζετε και τα περιφερειακά μέσα και νομίζω ότι γενικότερα, ας ξεκινήσουμε με αυτό, υπάρχει και μια πρωτοβουλία νομίζω του Ευρωβουλευτή του κ. Κούλογλου να στηριχτεί και ο τύπος. Τα μέσα κλειδωνίζονται και πολλοίς κόσμος έχει μείνει στην λίστα του Πέτσα, κύριε Παπά. Και ενώ γίνεται σκληρή μάχη, ιδιαίτερα εγώ θα σας μιλήσω για τα περιφερειακά μέσα, τα οποία προσπαθούν να μένουν όρθια σε δύσκολες συνθήκες, γιατί εμείς δεν ανήκουμε σε αυτές τις λίστες. Δηλαδή, απευθυνόμαστε σε μια αγορά η οποία, αν δεν πηγαίνει καλά ο κόσμος, η οικονομία μας, δεν μπορούμε κι εμείς να αντλήσουμε έσοδα. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι ακριβώς. Εκτός από τη διαβόητη λίστα Πέτσα, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που υπονομεύουν τη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης και κυρίως των εφημερίδων, όπως είναι η δραματική αύξηση της τιμής του χαρτιού, έτσι, και η αύξηση των τιμών της εκτύπωσης. Σωστά. Όλα αυτά δημιουργούν ένα σφιχτικό περιβάλλον. Η κυβέρνηση έχει κατά καιρούς υποσχεθεί ότι θα λάβει μέτρα, θα στηρίξει, την πιέζουμε, εν πάση περιπτώσει, να κάνει ό,τι έκαναν και άλλες κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Μάλιστα, ο πρώτος διδάκτης, αν δεν απατώμε, ήταν ο Γάλλος πρόεδρος Σαρκοζή. Στηρίξαν οι Γάλλοι τις εφημερίδες, γιατί καταλαβαίνουν ότι ο πλουραλισμός είναι μια αναγκαία συνθήκη για την λειτουργία της δημοκρατίας. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Και αυτή η συμβουλή εντός εισαγωγικών που δίνω στους αναγνώστες, στους ακροατές ή στους θεατές όπου εν πάση περιπτώσει συμμετέχω σε διάφορες συζητήσεις, είναι να είναι δημιουργικά καχύποπτοι, να εγείρουν μαχητικές αμφιβολίες για ό,τι τους σερβίρεται και να μην περιορίζονται σε μόνο μία πηγή ενημέρωσης. Σωστά. Να διαλέγουν και άλλες πηγές ενημέρωσης, ακόμα και από αυτές με τις οποίες δεν συμφωνούν με την ιδεολογική ή την πολιτική τους προτίμηση. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό και βεβαίως όλο αυτό το πράγμα γίνεται περίπλοκο και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με τα μέσα ηλεκτρονικό βομβαρδισμό πληροφοριών, καθώς πολλές φορές δεν γνωρίζουμε από πού προέρχονται αυτές οι πηγές. Και εδώ τίθεται θέμα κρίσης και ανάπτυξης αυτού του κριτηρίου του ακροατή τη δεδομένη χρονική στιγμή να μπορέσει να διηλύσει αυτό το οποίο του επικοινωνεί κάποιος και να το δει με μία απόσταση. Δεν είναι εύκολη η υπόθεση να το παραδεχτούμε, γιατί δεν υπάρχει και πολύς χρόνος για τον μέσο τηλεθεατή, μέσο ακροατή, μέσο αναγνώστη. Είναι οι καταναγκασμοί του βίου που τον υποχρεώνουν να δίνει λιγότερο χρόνο στην ενημέρωση και μερικές φορές να καταπίνει αμάσιτα ό,τι του σερβίρουν διάφορα μέσα ενημέρωση. Γι' αυτό είπα, μαχητική αμφιβολία, δημιουργική καχυποψία, μην καταπίνουμε αμάσιτα ό,τι μας προσφέρουν τα μέσα ενημέρωση και πολλές πηγές ενημέρωση. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε τη συζήτηση διαφορετικά. Παρακολουθώ την αρθογραφία σας και ήταν εξαιρετικό το άρθρο σας σήμερα με τίτλο «Μεροδούλη, μεροφάει και καλή ψυχή». Αναφέρεστε, τώρα πώς να το συνοψίσω για να το καταλάβει και ο κόσμος που δεν το έχει διαβάσει. Μιλάτε για παράδειγμα για τον λαϊκισμό. Ο οποίος πρέπει να υπάρχει. Ο νέος εσωτερικός εχθρός. Θέλετε λίγο να μας δώσετε. Ο λαϊκισμός είναι ο νέος εσωτερικός εχθρός μόνο για το αφήγημα της κυβέρνησης? Γιατί βλέπουμε, κύριε Παπά, και δεν ξέρω τώρα αν το θέτω σωστά το ερώτημα και θα σας δίνω το λόγο. Στην Ευρώπη βλέπουμε να αλλάζουν οι ισορροπίες. Δηλαδή, αγωνιούσαμε στη Γαλλία αν ο Μακρόν θα επανεκλεγεί, ο οποίος, ναι μεν, έχει βγει πάλι πρόεδρος, αλλά από την άλλη με πολλούς αστερίσκους και έχει ακόμα και τις εκλογές του Πρωθυπουργού, που τα πράγματα και εκεί είναι λίγο θολά. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο κόσμος, με βάση το πώς ζει, το βιωτικό του επίπεδο πλέον διαμορφώνει και την εκλογική του συμπεριφορά. Άρα λοιπόν ο λαϊκισμός δεν μπαίνει στο προσκήνιο. Προφανώς. Υπάρχει η γνωστή θεωρία που διακινείται κυρίως από συντηρητικά και νεοφιλελεύθερα κόμματα, ότι για ό,τι κακό συμβαίνει στις χώρες, στον πλανήτη, δεν ευθύνονται οι πολιτικές που εφαρμόζουν αυτές οι κυβερνήσεις, αλλά ο λαϊκισμός, είτε είναι ακροδεξιός είτε είναι ακροαριστερός, ο οποίος
προσπαθεί να δελεάσει τους πολίτες ψηφοφόρους, καλλιεργεί προσδοκίες ότι υπάρχουν εύκολες και γρήγορες λύσεις για δύσκολα και σύνθετα προβλήματα. Αυτοί που διακινούν αυτή τη θεωρία πιστεύουν ότι δεν έχει νόημα πια η διάκριση αριστερά-δεξιά, έτσι, και ότι πρέπει να αντικατασταθεί αυτό το δίπολο με κάποιο άλλο δίπολο, πρόοδο, συντήρηση και διάφορα άλλα σκαρυφήματα, τα οποία δεν θα αντέξουν στον χρόνο. Δεν είναι πρώτη φορά που εφαρμόζεται αυτό και δεν είναι η Ελλάδα που είναι η μόνη χώρα που χρησιμοποιούν οι καταστατικές δυνάμεις τέτοιου τύπου αφηγήματα. Βλέπουμε ότι κάθε φορά όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες οι κυβερνήσεις στην πρόοδηση των πολιτικών τους, δαιμονοποιούν και ενοχοποιούν το λαϊκισμό. Ναι. Τι είναι ο λαϊκισμός? Δεν έχουν και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να τον περιγράψουν ή να γεμίσουν με απόψεις το περιεχόμενό του. Θεωρούν ότι είναι η δημαγωγία, θεωρούν ότι είναι οι φωνές, θεωρούν ότι είναι οι εύκολες καταγγελίες, θεωρούν ότι είναι η αντίδραση απέναντι σε ό,τι σήμερα υπάρχει ως κανονικότητα. Δηλαδή, εάν κάνεις κριτική στον καπιταλισμό καζίνο, είσαι λαϊκιστής. Είσαι λαϊκιστής γιατί δεν έχεις συμφιλειωθεί με την ιδέα ότι η ιστορία έχει τελειώσει και ότι έχουμε φτάσει σε μια τελεσίδικη επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού με δημοκρατία. Αν κάνεις κριτική στους τεχνοκράτες, είσαι λαϊκιστής γιατί καλλιεργείς το μίσος, γιατί καλλιεργείς στις μάζες το μίσος για τους ειδικούς που κάνουν τη δουλειά που δεν μπορούν να κάνουν οι απλοί άνθρωποι. Και πάει λέγοντας, αυτό είναι σκηνή κορδόνη. Όμως, όπως είδαμε και στη Γαλλία, παρά το γεγονός ότι ο Μακρόν κέρδισε και αυτό εν πάση περιπτώσει ικανοποίησε πολύ κόσμο, αλλά πολλοί πήγαν και ψήφισαν τον Μακρόν όχι με ενθουσιασμό, όχι γιατί εμπιστεύονται το πρόγραμμά του, όχι γιατί είναι ικανοποιημένοι με αυτά που έκανε στην προηγούμενη θητεία του, αλλά πήγαν και τον ψήφισαν για να μην έρθει στο προσκήνιο και σε πρώτο ρόλο η ακροδεξιά Λεπέν. Ναι. Δηλαδή ήταν ψήφος διαμαρτυρίας, ήταν ψήφος τιμωρίας της Λεπέν. Για να μην έχουμε μια δυσάρεστη έκπληξη στη Γαλλία, που εν πάση περιπτώσει είναι και η χώρα του, η πατρίδα του διαφωτισμού, η πατρίδα των μεγάλων επαναστάσεων. Όμως, άμα δούμε την πορεία, το 2002 όταν η σύγκρουση ήταν ανάμεσα στον Λεπέν, τον πατέρα της Λεπέν, και στον Σιράκ, η διαφορά ήταν 20 εκατομμύρια ψήφοι. Το 2017, όταν η σύγκρουση ήταν ανάμεσα στον Μακρόν και στην Λεπέν, η διαφορά ήταν 10 εκατομμύρια ψήφοι. Τώρα η διαφορά ήταν 5 εκατομμύρια ψήφοι. Δηλαδή, αυτά είναι μηνύματα που στέλνει η κοινωνία και πρέπει οι πολιτικές ελίτ και οι κυρίαρχες δυνάμεις να τα ερμηνεύσουν σωστά. Ναι. Διαφορετικά, κάποια στιγμή θα βρεθούν μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη και δεν θα μπορούν να την εξηγήσουν. Ενώ τα μηνύματα τα στέλνει ο κόσμος εδώ και καιρό και στην Ελλάδα και στη Γαλλία και σε άλλες χώρες. Είναι τυχαίο ότι η ακροδεξιά υπάρχει παντού, σχεδόν παντού στην Ευρώπη και σε μερικές χώρες συμμετέχει και σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Δεν είναι τυχαίο. Σωστά. Προφανώς κάποιες πολιτικές ευνοούν την ανάδειξή της και βέβαια αυτή το εκμεταλλεύεται. Και δυστυχώς έχει αποδειχθεί από την ιστορία ότι η άκρα δεξιά διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα και καλύτερα από την αριστερά την απελπισία του κόσμου. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Θα το κρατήσουμε στη συζήτηση. Από την άλλη όμως, κύριε Παπά, αυτές οι δυνάμεις που εκφράζονται στην κάλπη βλέπετε να έχουν αντίκρισμα στο πλαίσιο της κοινωνικής αντίστασης και του αγώνα? Δηλαδή, για να το θέσω πάρα πολύ απλά, έχουμε ζήσει από το μνημόνιο και μετά καταπάτηση των δικαιωμάτων μας σε όλα τα επίπεδα. Επικρατεί ο φόβος. Ο φόβος αναστέλει την διάθεση για αγώνα, για ρήξη, να το πω πάρα πολύ απλά. Όπως στο παρελθόν αγωνίστηκαν κάποιοι να είμαστε τώρα εμείς εδώ και να απολαμβάνουμε τα όποια δικαιώματα έχουν μείνει στο εργασιακό πλαίσιο. Θέλω να πω, υπάρχουν αυτά τα χαρακτηριστικά και υπάρχουν υγιείς πολιτικές δυνάμεις που μπορούν να στρέψουν τον κόσμο σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Δηλαδή, σε αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι δεν υπάρχει άλλη πολιτική που εφαρμόζεται είτε στην Ευρώπη είτε στον κόσμο, αυτή που εφαρμόζουμε εμείς. Οπότε λοιπόν, αν δεν την υποστηρίζει, είσαι λαϊκιστής. Υπάρχουν όμως εξαιρέσεις πάνω σε αυτό. Ο φόβος είναι κακός σύμβουλος. Ναι. Συντηρητικοποιεί τον κόσμο. Ο θυμός, και αυτός είναι κακός σύμβουλος, εάν δεν διοχετευτεί προς υγιείς πολιτικές αντιδράσεις. Όμως, όπως βλέπουμε, το ακροδεξιό ρεύμα δεν είναι σε φάση ύφεσης. Αντιθέτως,
είναι σε φάση σταθεροποίησης. Και μάλιστα με ευθύνη των συντηρητικών κομμάτων έχει γίνει μια κανονική συνιστόσα στην εσωτερική πολιτική ζωή διαφόρων χωρών. Οι συντηρητικοί πολιτικοί έκαναν το λάθος για να διεισδύσουν στα ακροδεξιά ακροατήρια να υιοθετήσουν κομμάτια της ατζέντας των ακροδεξιών κομμάτων. Με αυτό που έκαναν πέτυχαν εκλογικές νίκες, αλλά κανονικοποίησαν, νομιμοποίησαν εντός εισαγωγικών τις ακροδεξιές συνιστώσεις. Αλλά αυτό που λέει η σημερινή κυβέρνηση, ότι αυτή είναι η μόνη πολιτική που μπορεί να εφαρμοστεί και όλες οι άλλες είναι καταδικασμένες να αποτύχουν, δεν ισχύει ούτε αυτό. Ακόμα και στις πιο ήπιες εκδοχές. Για παράδειγμα, στο θέμα της ακρίβειας και στο θέμα της αύξησης των τιμών στο φυσικό αέριο, στο πετρέλαιο και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι η ίδια η πολιτική που εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση με την πολιτική που εφαρμόζει η Ισπανία και η Πορτογαλία. Θα έχουν διαφορές. Σημαντικές διαφορές. Θα μου πείτε ότι στην Ελλάδα έχουμε μια συντηρητική κυβέρνηση και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία έχουμε σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις. Ναι. Άρα λοιπόν υπάρχει μια εναλλακτική λύση, έστω και στο πλαίσιο του ίδιου συστήματος. Ναι. Θεωρείτε ότι είναι, υποθέτω, θέμα πολιτικής επιλογής ή και δημοσιονομικών συσχετισμών? Διότι, κύριε Παπά, να το θέσω πάρα πολύ απλά, γιατί να μην θέλει η κυβέρνηση που βλέπει ότι πιέζεται δημοσκοπικά να είναι αρεστή? Δηλαδή, βλέπετε ότι τώρα, για παράδειγμα, και με τα καύσιμα, δεν ξέρω αν είναι ικανοποιητικό το ποσό, προφανώς, όταν έχουν πάει στα 2 ευρώ και 200.000 συμπολίτες μας πλάς έχουν ανταποκριθεί. Από την άλλη, βλέπουμε και επικοινωνεί η κυβέρνηση ότι έχει στηρίξει μέσα από τις επιστρεπτές προκαταβολές, μέσα από μια έτσι ομπρέλα επιδομάτων. Και το θέτω απλά, δεν θα ήθελε ο εκάστοτε πρωθυπουργός να δώσει, αν μπορεί, για να είναι αρεστός? Μα η κυβέρνηση ακολουθεί μια ταξικά μεροληπτική πολιτική. Mm-hmm. Απευθύνεται σε συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα. Απευθύνεται σε συγκεκριμένους οικονομικούς παράγοντες που τυχαίνει να είναι και από τους βασικούς χρηματοδότες του κόμματος που κυβερνά. Ναι. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Όμως βλέπουμε ότι αντιμετώπισε και με μεγάλες παλινοδίες το φαινόμενο. Mm-hmm. Το φαινόμενο δεν παρουσιάστηκε στην Ελλάδα μετά την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία. Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός είχαν εγκατασταθεί αρκετούς μήνες πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Όταν εμφανίστηκαν αυτά τα φαινόμενα, τι μας είπε η κυβέρνηση? Ότι μην ανησυχείτε, είναι παροδικά τα φαινόμενα, έχουμε πάρει όλα τα μέτρα και η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Αποδείχθηκε ότι η κατάσταση δεν ήταν υπό έλεγχο. Και συνεχώς τώρα παίρνουν καινούργια μέτρα τα οποία είναι αναντίστοιχα με τις ανάγκες του κόσμου που θέλουν να υπηρετήσουν. Πάντα παρεμβαίνουν με καθυστέρηση και γι' αυτό τα μέτρα δεν είναι αποτελεσματικά. Μάλιστα. Όταν η αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έκαναν συγκεκριμένες προτάσεις και εισηγήθηκαν συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου, η κυβέρνηση έλεγε ότι αυτά που λέτε είναι ανεφάρμοστα, είναι ανεδαφικά, είναι λαϊκισμός του ισχύς του είδους, και μετά από λίγο υποχρεώθηκε, με καθυστέρηση βέβαια, με εγκληματική καθυστέρηση, να υιοθετήσει μερικά από αυτά τα μέτρα. Άρα, κλονίζεται η σχέση εμπιστοσύνης που πρέπει να έχει ο πολίτης απέναντι στο πολιτικό σύστημα και ειδικότερα στο κυβερνητικό σχήμα. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν θέλετε να πείτε ότι ουσιαστικά κατά από την πίεση, την δημοσκοπική ή τη δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης, αναγκάζεται να προσαρμόζει τα δεδομένα, γιατί βλέπει ότι υπάρχει δυσαρέσκεια. Η αλήθεια είναι. Ξέρετε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου εφαρμόζεις σωστές πολιτικές με καθυστέρηση, αλλά έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση την οποία δεν μπορείς να ανατρέψεις. Γιατί έχει κλονιστεί, αυτό που είπα προηγουμένως, η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη ψηφοφόρο και στην κυβέρνηση. Και νομίζω αυτή τη φάση διανύουμε τούτη τη στιγμή. Σε αυτή τη φάση που διανύουμε, η αντιπολίτευση, για παράδειγμα, και θέλω το σχόλιο σας, γιατί έχουμε και νέα δεδομένα με την έννοια ότι η εκλογή του κύριου Ανδρουλάκη έχει αλλάξει λίγο τις ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα να ζητάει εκλογές. Βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ να έχει ανασυνταχτεί, να έχει μια δημοσκοπική άνοδο. Αν μπορούσατε εσείς, με βάση αυτά τα δεδομένα που έχουμε τώρα, να σκιαγραφίσετε το πολιτικό σκηνικό και τις εκλογικές τάσεις, τι θα αποδίδατε? Δηλαδή, υποθέτω ότι την κυβέρνηση δεν τη συμφέρει αυτή τη στιγμή να ανανεώσει, να βρει αυτό το αφήγημα που θα πατήσει επάνω για να πάει σε εκλογές. Από την άλλη, δεν ξέρω αν πείθει ο ΣΥΡΙΖΑ τη δεδομένη χρονική στιγμή και αν έχει ορθώσει έναν ουσιαστικό αντιπολιτευτικό λόγο.
και ο παράγοντας Κινάλ Πασόκ. Ναι, είναι φανερή η πρόθεση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προεδρική Συμμαχία του Αλέξη Τσίπρα να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να ξεκινήσει μια ουσιαστική συζήτηση με το Πασόκ Κινάλ. Mm-hmm. Το θέλει. Το θέλει γιατί καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει άλλη περίπτωση να δημιουργηθεί εκείνη η συνθήκη που θα προκύψει μια που θα ευνοήσει μια κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις εκλογές. Είτε τις πρώτες, είτε τις δεύτερες. Λοιπόν, η πίεση που ασκεί λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ είναι δεδομένη και θα ενταθεί όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Mm-hmm. Και θα γίνει αφόρητη πίεση εάν δεν προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις πρώτες εκλογές που θα γίνουν με σύστημα απλής αναλογικής. Ναι. Παράλληλα, πίεση ασκεί και η Νέα Δημοκρατία στο ακροατήριο του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Έτσι, mm-hmm. άλλωστε μην ξεχνάμε ότι στελέχη του ΠΑΣΟΚ Κινάλ αυτή τη στιγμή βρίσκονται και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Σωστά. Και αυτό πρέπει να το συνυπολογίσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Οι όροι βέβαια που βάζει ο κύριος Ανδρουλάκης, που είναι όροι, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή βάζει τρεις όρους για την περίπτωση που το κόμμα του θα συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Mm-hmm. Να ενισχυθεί η εκλογική του δύναμη, εντάξει, θεμητό και αυτονόητο. Να έχει η κυβέρνηση συνεργασίας σοσιαλδημοκρατική κατεύθυνση. Μπορεί να έχει σοσιαλδημοκρατική κατεύθυνση μια κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Όχι. Δεν το βλέπω. Όχι. Μπορεί όμως να έχει μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Και ο τρίτος όρος που βάζει είναι να μην γίνει πρωθυπουργός ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Τσίπρας. Τώρα αυτοί είναι όροι που μοιάζουν με όρους λεόντια σύμβασης. Mm-hmm, mm-hmm. Δηλαδή είναι όροι που μπαίνουν από έναν ισχυρό παίκτη προς αδύναμους παίκτες. Σωστά. Δεν είναι όμως ο ισχυρός παίκτης. Έχετε δίκιο, αλλά υπάρχει και μια τραυματική εμπειρία παρελθοντική συγκυβέρνηση. Όταν μπήκαμε στο μνημόνιο. Προφανώς. Προφανώς. Κοιτάξτε, μεταξύ μας τώρα το ιδεατό εντός εισαγωγικών για τον κύριο Ανδρουλάκη θα ήταν μια κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού. ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. Για να είναι αυτός αξιωματική αντιπολίτευση και να εισπράττει τη δυσφορία του κόσμου από τα πεπραγμένα της κυβέρνησης του μεγάλου συνασπισμού. Δεν φαίνεται πιθανό αυτό. Το λέω όχι με μεγάλη σιγουριά, γιατί οι παλιότεροι θυμούνται ότι είχαμε κυβερνήσεις συνεργασίας που ούτε τις φανταζόμασταν ούτε τις υποψιαζόμασταν. Υπήρχε η κυβέρνηση το 89-90 Νέας Δημοκρατίας Ενίου Συνασπισμού. Mm-hmm. Έτσι, υπήρχε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ Λαός Δημάρ μετά το δεύτερο μνημόνιο. Mm-hmm. Και υπήρχε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το 15 μέχρι το 19. Mm-hmm. Αυτά δεν τα φανταζόμασταν πριν ότι μπορούσαν να συμβούν. Έγιναν όμως. Γι' αυτό λέω ότι όσα λένε τα κόμματα προεκλογικά να μην τα παίρνουμε και πολύ τις μετρητής, έτσι, γιατί η πολιτική όπως ξέρουμε είναι μια ισορροπία ανάμεσα στις περιστάσεις και στις αρχές. Σε αυτό το δεδομένο πιστεύετε ότι οι εκλογικές αναμετρήσεις θα είναι σύντομες, δηλαδή μπορεί να συνυπάρξουν να γίνει κυβέρνηση με το νέο εκλογικό νόμο με την απλή αναλογική κάτω από αυτό το πλαίσιο που περιγράψατε, λίγο δύσκολο δεν είναι? Θα εξαρτηθεί από την κατάταξη των δυνάμεων. Σωστά. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα, μπορεί να σχηματίζει κυβέρνηση με το Κινάλ. Αν η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα, μπορεί να σχηματίζει κυβέρνηση με το. Αυτό το λέω και για τις δεύτερες εκλογές. Mm-hmm. Όχι μόνο για το σύστημα της αναλογικής. Σωστά. Έτσι. Αν στις δεύτερες εκλογές είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να σχηματίζει κυβέρνηση με το Κινάλ. Εάν η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα και στις δεύτερες εκλογές, μπορεί να σχηματίζει κυβέρνηση με το κόμμα του κ. Βελόπουλου. Το θέλει. Δεν το ξέρω. Ναι. Ναι, σωστά. Έχω πολλά ερωτήματα εδώ για αυτές τις συνεργασίες που τώρα μου γράφει εδώ ο Νίκος. Πώς μπορεί να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ που έχει συνεργαστεί με τον κύριο Καμένο? Ξέρετε, τα θέτω έτσι εδώ τα ερωτήματα του κόσμου που συμμετέχει. Καλά, και το ΠΑΣΟΚ συνεργάστηκε με τον κύριο Καραζαφέ. Σωστά. Σωστό. Σωστή απάντηση. Δηλαδή τώρα με αυτή τη λογική δεν οδηγούμαστε πουθενά. Σωστά. Σωστά. Οι κόκκινες γραμμές που μπαίνουν από τα κόμματα μπορεί να προσφέρουν καθαρότητα ιδεολογική και πολιτική, αλλά σας πρόκειται στο περιθώριο. Σωστή τοποθέτηση. Θέλω λίγο στα τελευταία λεπτά που μας μένουν, κύριε Παπάνη, θέλω να πάμε λίγο στις εξελίξεις, στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Παρακολουθούμε στα δελτία ειδήσεων, ο πόλεμος ενέργειας είναι επιτάπητος πλέον. Απειλές της Ρωσίας σε χώρες, στη Φιλανδία, που θέλει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ μαζί με την Σουηδία.
πώς ερμηνεύετε, αρθογραφείτε, είστε δημοσιογράφος πάρα πολλά χρόνια, είστε έμπειρος δημοσιογράφος. Αυτά που ζούμε είναι πρωτόγνωρα, πιστεύετε, πράγματα. Θα μου πείτε, εντάξει, έχετε καλύψει και άλλους πολέμους, έχουν γίνει, αλλά στη γειτονιά μας, δίπλα μας, με όλα αυτά τα δεδομένα. Η Ιουγκοσλαβία δεν ήταν στη γειτονιά μας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Στη γειτονιά μας ήταν. Εντάξει, το Ιράκ ήταν λίγο πιο μακριά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν και πάρα πολύ μακριά. Σωστά. Έχουμε ζήσει και άλλες τέτοιες καταστάσεις. Το Ιράκ, το Αφγανιστάν ήταν αρκετά μακριά, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια κατάσταση για την οποία ενημερωνόμαστε με μεγάλες δόσεις. Ιουγκοσλαβία. Ναι, αλλά δεν είχαμε τόσες άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, όταν έγινε ο πόλεμος του Ιράκ, δεν είχαμε αυτή την κρίση την επιστημιστική που πολλοί λένε ότι θα έρθει. Δεν είχαμε αυτή τη ραγδαία αύξηση των τιμών και της ενέργειας. Ναι, γιατί ούτε η Ιουγκοσλαβία, ούτε το Ιράκ, ούτε το Αφγανιστάν είχαν το μέγεθος της Ρωσίας. Σωστά. Η Ρωσία είναι μεγάλη δύναμη. Mm-hmm. Είναι μεγάλη αγορά και είναι και πυρηνική δύναμη. Μπορεί να διαπραγματεύεται, μπορεί να απειλεί, μπορεί να εκβιάζει, μπορεί να εισβάλλει. Και αυτό κάνει τώρα, αυτή τη στιγμή. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Τα μεγέθη παίζουν ρόλο στη γεωπολιτική. Και αυτά δεν πρέπει να τα υποτιμάει κανένας. Και αυτό είναι σημαντικό. Βλέπουμε δηλαδή τώρα ότι ο Πούτιν απειλεί Σουηδία, Νορβηγία, ότι αν ενταχθούν στο ΝΑΤΟ θα υποστούν συνέπειες. Λέει ότι αν δεν με πληρώσετε με ρούβλια, ναι, εγώ θα κόψω το φυσικό αέριο. Λέει ότι το ΝΑΤΟ με έμμεσο τρόπο έχει εμπλακεί στον πόλεμο στην Ουκρανία. Άρα έχουμε το δικαίωμα εντός εισαγωγικών, mm-hmm, να πλήξουμε τις περιοχές όπου υπάρχουν τα όπλα με τα οποία τροφοδοτεί το ΝΑΤΟ την Ουκρανία. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι διάφοροι αξιωματούχοι της Ρωσίας, μηδέ του Πούτιν εξαιρουμένου, έχουν θέσει το πρόβλημα της πυρηνικής απειλής. Σωστά. Αυτό μάλλον είναι κόλπο, ελπίζω να είναι κόλπο, ελπίζω να είναι μπλόφα, αλλά εν πάση περιπτώσει με αυτά τα πράγματα ποτέ δεν πρέπει να παίζεις. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή πολλοί λένε ότι ο πόλεμος τράβηξε πολύ, δεν περίμενε ίσως ούτε και η Ρωσία να υπάρχει αυτή έτσι, η διάρκεια. Όμως θεωρείτε ότι ψάχνουν να βρουν το αφήγημα για να σταματήσει, κύριε Παπάκη? Είναι εφικτό, δηλαδή μέχρι πόσο θα τραβήξει αυτή η κατάσταση? Δεν βλέπουμε σημάδια εκτόνωσης. Ο Πούτιν δεν μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο αν δεν έχει πάρει στα χέρια του διάφορα πράγματα. Πρέπει να πουλήσει στο εσωτερικό του ακροατήριο κάτι σημαντικό ως επίτευγμα. Διαφορετικά δεν θα μπορέσει να διαχειριστεί την υπόθεση στο εσωτερικό της χώρας του και θα πλήξει και τον ίδιο. Και θα πληγεί και ο ίδιος. Ο Ζελένσκι από την πλευρά του δεν μπορεί να υπογράψει αυτά που του ζητούν οι Ρώσοι. Θα κατηγορηθεί για προδοσία και δοσυλλογισμό. Mm-hmm. Δεν μπορεί να αποδεχθεί δηλαδή, παρότι de facto υπάρχει αυτό, την προσάρτηση της Κρυμαίας στη Ρωσία, δεν μπορεί να το αποδεχθεί και να το νομιμοποιήσει. Ούτε οι Δυτικοί μπορούν να νομιμοποιήσουν αυτά που ζητάει ο Πούτιν, γιατί είναι σαν να συμφιλιώνονται με την ιδέα ότι υπάρχουν παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου που μπορεί να γίνουν χωρίς καμία συνέπεια για αυτόν που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Θα μου πείτε, οι Δυτικοί δεν έχουν παραβιάσει το διεθνές δίκαιο? Βεβαίως. Πάμπολες φορές. Αλλά στο διεθνές δίκαιο το επικαλούνται συνήθως οι αδύναμοι. Οι ισχυροί το επικαλούνται μόνο όταν εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους. Και το παραβιάζουν πάλι για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Άρα δεν βλέπω κάτω από ποιες συνθήκες μπορεί να τερματιστεί γρήγορα ο πόλεμος. Μάλιστα. Δεν το βλέπω. Άρα λοιπόν σε αυτή την αβεβαιότητα θα πορευόμαστε για τους επόμενους μήνες και σε αυτή την οικονομική ασφυξία βεβαίως. Γιατί φοβάμαι στη χώρα μας μπορεί να... Πάντως η μόνη χώρα που δεν απειλείται από οικονομικές συνέπειες εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σωστά. Που νομίζω ότι βγαίνουν και κερδισμένες. Γιατί θα μας πουλήσουν το φυσικό αέριο σε... Προφανώς. Και από πόντα κερδισμένη βγαίνει και η Κίνα, γιατί όσο συντηρείται αυτή η ένταση μεταξύ Ρωσίας, ΝΑΤΟ και Ηνωμένων Πολιτειών, αυτή ευνοείται έτσι, από την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης και ενδεχομένως να προσπαθήσει να λειτουργήσει και μεσολαβητικά. Μάλιστα. Πιστεύω ότι η μόνη δύναμη που θα μπορούσε να παρέμβει με δημιουργικό τρόπο για να τερματιστούν οι εχθροπραξίες είναι η Κίνα. Θα μπορούσε να παίξει αυτόν τον σημαντικό ρόλο εάν το αποφασίσει.
Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα. Θα γυρίσω λίγο στην Έργη για να καλύψω το ερώτημα του ακροατή μας του Δημοσθένη. Με ορατή πλέον, μου λέει, την κλειστή στρόφιγγα του ρωσικού αερίου και με το αμερικάνικο 4 με 5 φορές πιο ακριβό, είναι λογικό ο Πρωθυπουργός να πει στις Βρυξέλλες να αρθούν τα πρόστιμα στο λιγνίτι και να δουλέψουν φουλ λιγνικές μονάδες? Νομίζω ότι έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία η κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι ήδη ενεργοποιείται. Αφού κλείσαμε τις λιγνητικές ομάδες με την Πανοκρουσίες, χωρίς να έχουμε ένα σχέδιο, τώρα τις ξανανοίγουμε. Πάλι με την Πανοκρουσίες. Σωστά. Ήταν βιαστική απόφαση. Σωστά. Ήταν βιαστική απόφαση. Και τώρα πρέπει να βρούμε σύντομα, γρήγορα και φτηνά εναλλακτικές λύσεις. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Έτσι, αυτό, να μην έχουμε αυταπάτες. Αλλά αν η Ευρώπη δεν απαντήσει ενωμένα απέναντι σε αυτό το πρόβλημα, φοβάμαι ότι το επόμενο βήμα θα είναι ένας διχασμό στην Ευρώπη και θα αναπτυχθούν φυγόκεντρες στάσεις σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων. Και αυτό μπορεί να είναι και βεβαίως τροφή σε όσους δεν επιθυμούν και μια πολιτική ενοποίηση, η οποία παραπέμπεται έτσι κι αλλιώς τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει ποτέ. Αλλά θέλω να πω ότι αν, για παράδειγμα, αυτές οι φυγόκεντρες δυνάμεις ουσιαστικά μπορούν να αμφισβητήσουν το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Παπά, πιστεύετε? Δεν το αποκλείω, παρά το γεγονός ότι μέχρι τώρα η Ευρώπη με καθυστέρηση καταφέρνει στο τέλος να βρίσκει λύσεις και να αποτρέπει την εκδήλωση φυγόκεντρων δυνάμεων, αλλά για να μπορέσει να πάει σε λογικές ομοσπονδιοποιήσεις πρέπει να αλλάξει στρατηγική η χώρα ναυαρχίδα της Ευρώπης, δηλαδή η Γερμανία. Μάλιστα. Κύριε Παπά, νομίζω ότι μας βοηθήσατε έτσι να κατανοήσουμε τα δεδομένα. Σας διαβάζουμε πάντα και πρέπει να στηρίζουμε και την εφημερίδα των συντακτών και το ιδιαίτερο μοντέλο που έχετε εσείς, είναι η εφημερίδα των αναγνωστών και βεβαίως στον τύπο, και να υπάρχουν και φωνές που να συμβάλλουν στον πλουραλισμό βεβαίως. Γιατί είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Και νομίζω ότι η χώρα μας δεν κατατάσσεται και στις χώρες ευρωπαϊκές όπου έχουμε και σημαντικά επιτεύγματα γι' αυτό. Δυστυχώς και οι διεθνείς οργανισμοί δημοσιογράφων αλλά και η Κομισιόν μας εγκαλούν για προβλήματα σε ό,τι αφορά τον πλουραλισμό και την ελευθερία του τύπου. Να σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας, κύριε Παπά. Καλό σας βράδυ. Ήταν χαρά μας. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ και εγώ.